Σκέψη είναι η επιλογή μας και η πρότασή μας προς την κυβέρνηση και η απέτησή μας να μειώσει τα τμήματα των μαθητών που τα έχει κάνει 25 το καλοκαίρι σε 15, τόσο για παιδαγωγικούς λόγους το παλεύει το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και χρόνια, πολύ δε περισσότερο τώρα που υπάρχει και η υγειονομική διάσταση, η διάσταση του που λέει ότι θα πρέπει να μην συσσωρεύονται και συγκροτίζονται τα παιδιά σε ένα τόσο στενό χώρο, σε αίθουσες οι οποίες, όπως ξέρετε οι περισσότεροι και τις ζείτε καθημερινά, δεν είναι ούτε την χωρητικότητα έχουν, ούτε τις συνθήκες υγιεινής πληρούν αυτές που θα έπρεπε να πληρούσουν. Αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα και το οποίο παλεύουμε σε όλες τις κατευθύνσεις και έχουμε βάλει σαν πρότιστο στην επιλογή μας. Η δεύτερη πρότασή μας που έχει να κάνει με αυτή τη συγκυρία είναι το ζήτημα και η απέτησή μας και η διεκδίκησή μας να διοριστούν περισσότερες καθαρίστριες στα σχολεία, προκειμένου οι συνθήκες απολύμανσης, τις οποίες πρέπει να είναι και τις οποίες έχει θέσει ο ΟΔΗ σε σχέση με τον COVID, να πληρούνται. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση και οι καθαρίστριες οι οποίες έχουν διατεθεί από τους Δήμους στα σχολεία δεν μπορούν να πληρώσουν τις προδιαγραφές οι οποίες έχει θέσει ο ΟΔΗ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και στην επόμενη φάση, που θα είναι μια φάση με άλλες κλιματολογικές συνθήκες, αυτή τη στιγμή ζούμε μια παρατεταμένη καλοκαιρία, όταν θα κλείσουν τα παράθυρα και οι πόρτες των σχολικών αιθουσών, τότε το πρόβλημα αυτό θα φουντώσει, γι' αυτό και από τώρα θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Για τον COVID σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τώρα, πριν αρχίσει το πρόβλημα να διωγγώνεται, για να μπορέσουμε να δώσουμε και να προλάβουμε την εξάπλωση και τη διάδοση του ιού, ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τόσο την υγεία των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες, πολύ δε περισσότερο την υγεία των μαθητών μας. Και για τα οποία παλεύουμε αυτή την περίοδο, χωρίς να έχουμε μόνο αυτά, φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ζωής και λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Θέλω δε να εκφράσουμε εδώ την απόλυτη αντίθεσή μας σε ένα νέο θεσμό ο οποίος εισάγεται στην εκπαίδευση, ο θεσμός των αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας. Ένας θεσμός ο οποίος γίνεται με τη δικαιολογία της αντικατάστασης των συναδέλφων που πιθανόν να νοσήσουν. Με βάση όμως αυτή την εύσχημη δικαιολογία έχουμε το δεδομένο ότι έχουμε ένα πλήγμα σε εργασιακές σχέσεις. Το pullover των εργασιακών σχέσεων αρχίζει να ξυλώνεται σιγά σιγά. Η τρίμηνη διάρκεια σε σύμβαση των αναπληρωτών πιστεύουμε ότι είναι ένα χτύπημα στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις που έχει το συνδικαλιστικό κίνημα και το εργατικό κίνημα και ζητάμε από την κυβέρνηση οι συμβάσεις αυτής να είναι τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου του 2021 που λήγει το σχολικό, τυπικά το σχολικό έτος, ώστε και αυτοί οι συνάδελφοι να απολαύσουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν να απολαύσουν σαν εργαζόμενοι και οι σχολικές μονάδες και γενικά το σύστημα να λειτουργήσει σωστά με αυτή την κατεύθυνση και με εργαζομένους όχι διαφόρων ταχυτήτων και με συνθήκες οι οποίες δεν τιμούν κανένα. Αυτό είναι το περίγραμμα των διεκδικήσεών μας, ένα περίγραμμα το οποίο έχουμε κάνει γνωστό σε όλους σας και το οποίο θα πρέπει να το παλέψουμε πέρα από τη σημερινή απεργία και καθημερινά, ώστε να μπορέσουμε με την άσκηση πίεσης που θα ασκήσουμε στην κυβέρνηση μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα θέλαμε η συμμετοχή στη σημερινή μας συγκέντρωση, μάλλον η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ομών Αργολίδας στη σημερινή απεργία, είναι, να ξέρετε, απεργούν 95 συνάδελφους στους 780, δηλαδή ένα ποσοστό 12,14%. Είναι μια συμμετοχή η οποία δεν μας ικανοποιεί και θέλαμε να είναι πολύ περισσότερη, γιατί πιστεύουμε και τα προβλήματα και τα αιτήματα τα οποία έχει βάλει αυτή τη στιγμή ο κλάδος είναι τέτοια που δικαιολογούν τη μαζική συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των συναδέλφων. Εμείς σας καλούμε να είσαστε δίπλα στο συνδικαλιστικά όργανα και στο συνδικάτο για να μπορέσουμε να παλέψουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και με μεγαλύτερη συμμετοχή τα ζητήματα που αφορούν τόσο τα αμυγώς εκπαιδευτικά ζητήματα αλλά και τα γενικότερα ζητήματα που έχουν στην ελληνική κοινωνία μαζί φυσικά και σε συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ. Σολμέ, που έκανε χθες περιοδεία στα σχολεία, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην συγκέντρωσή μας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν το χώρο του δημοσίου, αλλά και ιδιαίτερα το χώρο της εκπαίδευσης.
όσον αφορά τις συντάξεις, τους μισθούς, τα εφάπαξ, τα θέματα υγείας και γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο έχουμε πληγεί την τελευταία δεκαετία. Και δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα να αποσύσει έστω στο κατελάχιστον και να διορθώσει τις αδικίες που συνέβησαν. Δέστε το ακόμα και με την έκτατη σφορά, που σε εμάς δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ, όταν ο έμφυα επανέρχεται πιο σκληρός, οι φόροι, τα δάνεια, οι κάρτες, οι ανάγκες. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα σημαντικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο συνάδελφος από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα ανέφερε αναλυτικά και στοχευμένα. Έχουμε να πούμε ότι σαν ΟΛΜΕ αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ασφαλή σχολεία, τα οποία εφόσον είναι ασφαλή, θα είναι και ανοιχτά. Έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε θέσει από τις 20 Αυγούστου στην Υπουργό Παιδείας και δυστυχώς και στην τελευταία μας συνάντηση πριν μερικές μέρες πήραμε πάρα πολλά όχι. Όχι στα 15 μιλή τμήματα, όχι στις προσλήψεις αναπληρωτών, όχι στο αίτημά μας να σταματήσει αυτό το πολύ αρνητικό φαινόμενο των συναδέλφων στη γαλέρα, αιρετών στη γαλέρα, που είναι οι τριμηνίτες. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά, μέσα σε αυτή την ανεργία, την ετεροαπασχόληση και την υποαπασχόληση, ένας συνάδελφος που δεν έχει δουλειά θα αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι του και να πάει μακριά να εργαστεί πόσο, 3, 4, 5 μήνες και μετά το κράτος να του πει ευχαριστώ και να βγει άνεργος. Όχι βέβαια. Εμείς διεκδικούμε μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση, να αποκατασταθεί η πραγματικότητα, γιατί όπως ξέρετε την τελευταία δεκαετία έχουν φύγει πάνω από 20.000 καθηγητές και καθηγήτριες και δυστυχώς ακόμα και οι προβλεπόμενοι διορισμοί των 5.250 και 5.250, από τον οποίο στην καλύτερη περίπτωση η δευτεροβάθμια θα έχει το 50%, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των αυξανόμενων αυξηπηρετήσεων και των αυξανόμενων αναγκών. Καθαριότητα. Πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να λυθεί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία. Αντιμετώπιση όλου αυτού του μεγάλου κόπου που υφίσταν τη συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αυτή την πίεση. Και έρχεται υπουργός, η οποία θέλει να μας επιβάλλει κάτι εντελώς αντιδημοκρατικό και αυταρχικό, το οποίο είναι να παρακολουθούμε τους μαθητές μας και να τους βάζουμε απουσία εφόσον κάνουν κατάληψη. Κάτι που η ΟΛΜΕ το έχει καταδικάσει απόλυτα και καλούμε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας να το καταδικάσει και σε κανένα σχολείο, κανένας καθηγητής να μην κάνει αυτό το οποίο το έχουμε καταγγείλει και πρέπει να γίνει. Όπως έγινε που δεν μπήκαν οι κάμερες και τα μικρόφωνα μέσα στις τάξεις και πήρε μια μεγάλη απάντηση ο Υπουργός Παιδείας την περασμένη άνοιξη και στις αρχές καλοκαιριού, το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και τώρα με τις περίφημες ηλεκτρονικές απουσίες.